καλωσορίσω και εγώ όλους. Καλημέρα και θα ξεκινήσω από τα τελευταία λόγια του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη για να πω ότι είμαστε οι πρώτοι όντως που υλοποιούμε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στη χώρα. Ερχόμενοι στην τρίτη φάση, είναι η τρίτη φάση, η φάση υλοποίησης. Ένα πολύ δύσκολο έργο, καθόλου εύκολο, και περνώντας τη φάση, την πρώτη φάση, η οποία ήταν ο πρώτος βαθμός δυσκολίας, ότι καταφέραμε, γιατί έχουμε δυσκολία ως χώρα να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουμε, να καταλήξουμε στο όραμα, ήταν η πρώτη φάση, καταλήξαμε μέσα από μια μεγάλη διαβούλευση, φέρνοντας στην επιφάνεια τα προβλήματα, τις αδυναμίες, τις προκλήσεις. Όλα αυτά καταλήξαμε μέσα από μια διαβούλευση από τον απλό πολίτη μέχρι τους φορείς, μέσα σε τούτο εδώ το τραπέζι, να καθίσουμε και να κάνουμε το όραμα. Αυτό λοιπόν δεν ήταν καθόλου απλό και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Δημοτική Αρχή, που είχαμε μια άριστη συνεργασία και βγάλαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, τη Διαχειριστική Αρχή και όλους τους φορείς που συμβάλλανε σε αυτό που καταλήξαμε. Μέσα από αυτή τη διαβούλευση βγήκε η στρατηγική. Μέσα από αυτή τη στρατηγική μεθοδεύσαμε την υλοποίηση και είμαστε τώρα, έχουμε εντάξει ήδη 3 έργα και τέταρτο έργο έρχεται να μπει η Τουρλίδα, ένα εμβληματικό έργο, ένας δρόμος που διασχίζει τη Λιμνοθάλασσα. Είναι ένα έργο, θα το περιγράψουμε, είναι ενταγμένο σε ένα από τους 7 πυλώνες παρέμβασης που έχει η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και συγκεκριμένα στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. Αυτός είναι ο άξονας, ο πυλώνας, ο οποίος είναι εργασμένο. Το έργο της Τουρλίδας αφορά, είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά την ανάπλαση οδούς αναψυχής μήκους 3,8 χιλιόμετρα, με αφετηρία την πόλη του Μεσολογγίου, διασχίζει τη λιμνοθάλασσα της Κλίσοβας και καταλήγει στην περιοχή της Τουρλίδας. Αναπτύσσεται σε νησίδα πλάτους 14,5 έως 16,5 μέτρα. Να θυμίσουμε ότι η λειτουργία της σήμερα όσον αφορά τη χρήση είναι κατά κύριο λόγο χρήσης αναψυχής περιπάτου των κατοίκων του Μεσολογγίου, αλλά και πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο της Τουρλίδας. Με την παρέμβαση της ανάπλασης που θα γίνεται, προβλέπεται η ανάδειξη του μεγαλύτερου πλάτους της νησίδας για ήπια μετακίνηση πεζών και ποδηλάτων, με ενδιάμεσους σταθμούς που θα περιλαμβάνουν στέγαστρα, χώρους ανάπαυσης και παρατηρητήρια.